Αρχικά ακούγονται εκρήξει και έπειτα μια τεράστια φωτιά ξεσπάει στο κράσινο νταρ τη Ρωσία όταν ουκρανικό ντρόν πλήττει αποθήκη πυρομαχικών. Yeah, Ο κυβερνήτη τη περιοχή επιβεβαίωσε την επίθεση λέγοντα ότι δύο ντρόουν καταρρίφθηκαν από τα συστήματα αεράμηνα. Αλλά τα συντρίμμια ενό εκ των δύο μη επανδρομένων αεροσκαφών τήληξαν στι φλόγε στη βιομηχανική περιοχή. Yeah, Αν και δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για θύματα, οι κάτοικοι των γειτονικών χωριών έλαβαν εντολέ το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι αναχαιτίστηκαν συνολικά 101 ουκρανικά ντρόουνς. Η αεράμινα αναχέτησε και κατέστρεψε 101 ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. 53 πάνω από τον Μπριάνσκ, 18 πάνω από το Κράσνονταρ, 5 πάνω από την Καλούγκα, 3 στο Τβέρ και στο Μπέλγοροντ. Ένα πάνω στο Σμολένσκ, στο Κούρσκ και στη Δημοκρατία της Κρυμαίας. 16 πάνω από τα ύδατα της θάλασσας του Αζόφ. Την ίδια ώρα, το Κίεβο κάνει λόγο για επιθέσεις από τη Ρωσία στο Χάρκοβο. Εκτιμάται ότι έχουν τραυματιστεί 13 άνθρωποι, ενώ από την επίθεση στο Κρίβιριχ τρεις άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σύμφωνα με τις Ουκρανικές Αρχές. Η Ρωσία είναι πλήρω έτοιμη να υπερασπιστεί τα συμφέροντά τη στρατιωτικά, πολιτικά και από την άποψη των αμυντικών τεχνολογιών, δηλώνει ο Ρώσο Υπουργό Άμυνα Σεργέη Λαυρόφ, διατηρώντα όμω σταθερή την επιθυμία του για πάυση των εχθροπραξιών μέσω τη διπλωματία και ξεκαθαρίζοντα πω η Ρωσία δεν επιθυμεί πυρηνικό πόλεμο. Αναφερόμαστε σε κόκκινες γραμμές και περιμένουμε ότι οι δηλώσεις μας θα ακουστούν από έξυπνους ανθρώπους που λαμβάνουν αποφάσεις. Δεν είναι σοβαρό να λέμε ότι αν αύριο δεν κάνετε αυτό που σας ζητάω θα πατήσουμε το κόκκινο κουμπί. Ο φόβο για κλιμάκωση του πολέμου εντείνεται, ιδίω έπειτα από την προειδοποίηση τη Μόσχα πω οι συνέπειε των εχθροπραξιών θα είναι καταστροφικέ. Σε περίπτωση που η Ουκρανία χτυπήσει εντό τη ρωσική επικράτεια με πυράβλου μεγάλου βεληνικού. Σε αυτό το κλίμα, με σκοπό την ομαλοποίηση των τόνων, ο Γερμανός Καγκελάριος Όλαφ Σόλτς διαμηνεί πως δεν θα παραδώσει στην Ουκρανία πυράβλους κρού που μπορούν να φτάσουν μέχρι και τη Μόσχα.